για να μεταδώσουμε ένα παιχνίδι σήμερα, πώς να το χαρακτηρίσουμε, κομβικό, ιστορικό, σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό. Στο πλαίσιο των μπαράζ για την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική του επόμενου πρωταθλήματος, μια διευρυμένη ΓΑΜΑ Εθνική, όπου με τις αναδιαρθρώσεις παίρνει ουσιαστικά την θέση της ΔΕΛΤΑ. Ο Αμικόνο ως πρωταθλητής Κυκλάδων είναι εδώ παρόν για να μπει σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα των μπαράζ, αρχικά με το σημερινό του αντίπαλο την Αναγέννηση Γέρας από τη Λέσβο και τον Κανάρι από τη Χίο, και να διεκδικήσει στα ίσια την πρώτη θέση σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα και την ιστορική, αν αποδειχθεί, άνοδο για την ΓΑΜΑ Εθνική της επόμενης σεζόν. Οι δύο ομάδες έχουν μπει ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αμικόν με τις μπλε εμφανίσεις, η ομάδα από τη Λέσβο, η Αναγέννηση Γέρας, με τις φωσφοριζέ πράσινες, λαχανή, κλασικές χειραψίες. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, όπου συμμετέχουν τρεις ομάδες. Είπαμε, ο Αμικόνο, Αναγέννηση Γέρας και ο Κανάρης, η ομάδα από την Χίο. Σε παιχνίδια βέβαια μέσα έξω, για να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει, είπαμε, το εισιτήριο για την ΓΑΜΑ Εθνική της επόμενης περίοδου, οπότε καταλαβαίνουμε τη σημαντικότητα του σημερινού παιχνιδιού. Πάμε γρήγορα να πούμε τις συνθέσεις, θα πούμε και κάποια στοιχεία για το σημερινό αντίπαλο της ομάδας της Μικόνου. Λοιπόν, καταρχήν για τους γηπεδούχους. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Άντερσον, Καρατζάς, Θεοδόρου, Μπαλής, Ξένος, Αργυρόπουλος, Αργυρίου, Βαλαμούτης, Κυπριτίδης, Τσάλμας και Πανέτας, 11. Του κυρίου Λάκη Παχατουρίδη. Για την ομάδα του κυρίου μου Νίκου Μάτα, την ομάδα της Αναγέννησης Γέρας, Χατζικλιδαράς, Βασιλόγλου, Κουκουλής, Καλταγιάννης, Αφαλονιάτης, Ζαφυρίου, Μαλακός, Βλάμης, Τσιταντίνος, Δελόλμας και Σεραφίκος. Στον πάγκο, για τους γηπεδούχους, ο Μπάμπης ο Κικελής, ο Τόσκα, ο Νάζος, ο Πουλάκης, ο Κουτσός, ο Τζέλος και ο Δάμαη. Για τους φιλοξενούμενους, Παυλέλης Μαρθαίου, Λευτέρης Κουκουλής, Αναγνώστου, Κελιγιάννης Λούπος και Καραβατάκης, συμπληρώνουν τη 18άδα του κυρίου Μάτα. Διετής συνάντησε ο κύριος Τσαμούρης. Κάποιες φωτογραφίες σέντρα. Ο κύριος Τσαμούρης κοιτάει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Παίρνει το κέι από τον goalkeeper για να δώσει σέντρα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα του Αμικόνου και για την ομάδα της Αναγέννησης. Είπαμε μπαράζ για άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, στη διευρυμένη ΓΑΜΑ Εθνική του χρόνου. Πρώτο σφύριγμα και το παιχνίδι ξεκινάει με τους φιλοξενούμενους να είναι στην σέντρα. Τον Μαλακό από τα δεξιά να προσπαθεί. Τελικά η παλέτρα βγαίνει μπάλα εκτός. Ο Μαλακός ψάχνει ωραία τον Σεραφίκο, ο οποίος είναι γρήγορος και βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Κάνει και ένα καλό σουτ. Ο Άντερσον δεν ευνηδιάζεται. Καλή προσπάθεια όπως αντιμετωπίζουν οι δύο προπονητές και τακτικά την αναμέτρηση. Ωραία, ανεβαίνει ο Καλταγιάννης με πλάτη ο Ξένος κοντά του. Ο Σεραφίκος στο αριστερό, το σουτ καλό, η μπάλα μόλις out. Να λοιπόν ο Σεραφίκος προσπαθεί να αλλάξει πλευρά, είναι καλή η παλιά. Έχει ανέβει ο Μπαλής. Καλή είναι η σέντρα, η κεφαλιά, μόλις out. Να έχει πρώτη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Μετά τη σέντρα του Νάζου, στήριγμα κοντά του. Και πολλοί κόσμος στα καρέ των φιλοξενούμενων. Μπαλής, πέρασε η μπάλα, κεφαλιά του Κυπριτίδη, δοκάρι. Να η ευκαιρία λοιπόν ξανά με τον Κυπριτίδη, ξανά με κεφαλιά. Με τον Αμικόν στο τελευταίο λεπτό να έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Θεοδόρου, είναι καλή παλιά για τον Τσάλμαν. Περάσει, περνάει ο Τσάλμας. Τελικά, ανάμεσα σε μεσαία γραμμή και επίθεση. Ο Δελόλμας κάνει μια ωραία παλιά για τον Σεραφίγκο. Βγαίνει ο Άντερσον, μαζεύει. Για να δούμε τώρα την φάση. Η μπάλα στα αριστερό. Το σουτ με το πόδι ο Χατζικλιδαράς. Στο σουτ αυτό του Βαλαμούτη. Μια ακόμα ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Για να δούμε το Βαλαμούτη. Έχει χώρο. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Το σουτ. Χατζικλιδαράς σταθερά με δεύτερη προσπάθεια. Θα μαζέψει την μπάλα. Θεοδόρου. Πρώτου Σεραφίγκου. Θα κάνει το λάθος. Διορθώνει ο Καρατζάς. Δελόλμας. Εξαιρετική παλιά για τον Μαλακό. Βγαίνει ο Άντερσον με γραμμαζέψει ο Άντερσον και να δώσει γρήγορα συνέχεια προς τον Τσάλμα. Χόρεψε τον.
Με πλάτη ο Τσάλμας και τον Αφαλονιάτη κοντά του. Πολύ καλή σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Πανέτας κάνει το κοντρόλ, γυρίζει, Βαλαμούτης με πλάτη, πέφτει. Υπάρχει πέναλτι. Υπάρχει κίτρινη κάρτα. Υπάρχει κίτρινη κάρτα από τον κύριο Τσαμούρη στον Βαλαμούτη, ο οποίος εκμεύσε ουσιαστικά την παράβαση. Χάνει εύκολα από τον Πανέτα, ο οποίος είναι δραστήριος σε όλους τους, στα όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Για να δούμε τον Βαλαμούτη με πολύ χώρο μπροστά του και τον Πανέτα δεξιά. Ευκαιρία εδώ με τον Πανέτα. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Το σούτ 1-0. Γκολ για τη Μύκονο με τον Πανέτα. Το άξιζε η Μύκονος. Το πέτυχε με τον Πανέτα. Με τον καλύτερο της παίχτη νομίζω μέχρι αυτή τη στιγμή. Μια εξαιρετική αντεπίθεση για τους γηπεδούχους σε ένα παιχνίδι που ξέρουν να το κάνουν πάρα πολύ καλά. Ένα καταπληκτικό γκολ για την Αμυκόνη με τον Πανέτα. Για να δούμε τώρα την φάση με το σουτ. Καλό, πέφτει ο Άντερσον και μαζεύει. Να λοιπόν με το παιχνίδι παίρνει φωτιά. Όπως και τα καπνογόνα που έχουμε. Και να είναι ο τελικός αποδέκτης στο γκολ τελικά. Για να δούμε τον Θελόλμα. Ωραία, ανεβάζει τον Σεραφίγκο. Επικίνδυνα το σουτ με το αριστερό, μόλις out. Να λοιπόν η ευκαιρία με τον Σεραφίγκο. Είπαμε το μάτς θα ανοίξει, το μάτς θα γίνει ακόμα. Να κερδίσει μέτρα. Ωραία, παλιά για τον Μαλακό, ο οποίος μπαίνει επικίνδυνα από τα δεξιά. Γυρίζει πρώτο δοκάρι, κόβει ο Θεοδόρου. Ο ξένος πιο μακριά. Θα μαζέψει κόσμο στα καρέ του Άντερσον Βασιλόγλου. Θα κάνει τη σέντρα, ναι. Επικίνδυνα στο πρωτοδοκάριο. Ο Μαλακός περνάει μπάλα. Ο Σεραφίγκος δεν μπορεί να μπει στην πορεία. Και τελικά ο Μπαλής θα απομακρύνει. Να λοιπόν επικίνδυνη φάση και τέλος του πρώτου μέρους. Ευκαιρία πάλι με τον Σεραφίγκο για την αναγέννηση. Τέλος λοιπόν για το πρώτο μέρος. Αμυκόν αναγέννηση γέρασε 1-0 με τον γκολ του Πανέτα στο 37. Σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το οποίο γηπεδούχοι προηγούνται 1-0 με τον γκολ του Πανέτα από το 37ο λεπτό. Κατά την προσωπική μου άποψη, δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Με τον Αμυκόν να έχει πάρει την πρωτοβουλία από ένα σημείο και μετά. Να είναι αυτός ο οποίος κατάφερε να προηγηθεί με τον γκολ του Πανέτα στο 37. Και νομίζω ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο μισό απέναντι σε μια ομάδα την αναγέννηση. Κατά την προσωπική μου άποψη, πάντα αρκετά κοντρολαρισμένη, πάρα πολύ επικίνδυνη. Και νομίζω ότι το μάτς έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Σε ένα παιχνίδι με αρκετές ευκαιρίες, ενώ τώρα μόλις έχουμε την έναρξη από τον κύριο Τσαμούρη για το δεύτερο μισό. Ξένος. Η σέντρα είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει από τον Χατζικλιδαρά. Ευκαιρία με τον Τσάλμα, τον σουτ κοντράρι. Και καταλήγει κόρνερ. Ζαφυρίου Μαλακός, γυρίζει ωραία, Καλταγιάννης πατάει για τον Παυλέλη, επικίνδυνη φάση, θα τον προλάβει τελευταία στιγμή και περνάει για τον Μαλακό, πάντα με τον ξένο δίπλα του. Καλταγιάννης σηκώνει κεφάλι, η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, ο Άντερσον δύσκολα σε κόρνερ, κοντά του, εκτελείται το κόρνερ, ο Άντερσον σταθερά. Ωραία παλιά όμως για το Θελόλμα που τη φέρνει στο αριστερό. Κάνει και ένα σουτ, δεν είναι κακό. Όποιες επιθετικές προσπάθειες. Βλέπω και τον Νάζο έτοιμο να προθερμανθεί. Είναι ένα αμυντικό, ετοιμάζει ο κύριος Παχατουρίδης. Για να δούμε το πλάγιο δυνατά, εκτελεσμένο, κεφαλιά, επικίνδυνα. Μεγάλη επέμβαση από τον Άντερσον. Καταπληκτική επέμβαση από τον Άντερσον στην κεφαλιά του Παυλέλη. Συζητάμε με τον προπονητή τον κύριο Μάτα Αργυρίου. Ενώ ήταν και πριν να γυρίσουμε τον Τόσκα, ο οποίος περνάει. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, γυρίζει ευκαιρία. Μεγάλη επέμβαση από τον Χατζικλιδαρά. Πραγματικά αυτό που βλέπουμε. Φέρνει πάρα πολύ κόσμο στα καρέ του Άντερσον.
Μαλακός εκτελεί. Επικίνδυνα ο Άντερσον, ξανά είναι εκεί. Κόντρα τώρα με τον Βαλαμούτη να γυρίζει. Ο Πανέτος, το σουτ μόλις out. Ζητάνε χέρι εκεί, παιδούχοι. Πάρα πολύ ώρα. Υπάρχει ένα κενό. Όποτε πάει μπάλα ψάκι. Για να δούμε τον Τσάλμα. Κάνει ένα σουτ. Μπάλα στο δοκάρι. Καταπληκτικό σουτ από τον Τσάλμα. Ο Τόσκα μάχεται, περνάει ο μικρός, ευκαιρία από τα δεξιά, έχει χώρο, σηκώνει το κεφάλι. Η σέντρα, η κόντρα, ο Βαλαμούτης, ζητάνε χέρι, πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι από τον Κουκουλή, νομίζω είναι σωστή η απόφαση του κυρίου Τσαμούρη. Και η Μύκονος έχει την ευκαιρία όχι μόνο να κλειδώσει τη σημερινή της νίκη, αλλά και να πάρει ένα προβάδισμα δύο τερμάτων σε πιθανή ζωή. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί στα δίχτυα. 2-0 η Μύκονος με τον γκολ του Τσάλμα στο 88. Όλα τελειώνουν στο δημοτικό γήπεδο του Κόρφου. Η Μύκονος παίρνει μια σημαντική νίκη. Πανέτα, πραγματικά, λες και μπήκε τώρα και τέλος στην αναμέτρηση. ΑΟ Μυκόνο, αναγέννηση Γέρας 2-0, μια σπουδαία νίκη για τη Μύκονο. Σε μια σπουδαία εμφάνιση στην πρώτη αγωνιστική, στο μίνι πρωτάθλημα των Μπαράζ.